αυτή η οργάνωση των Ιλουμινάτη, τι πιστεύω έχει, τι πρεσβεύει, ποιες είναι οι θέσεις της οργάνωσης αυτής? Αυτοί πιστεύουν ότι έχουν δικαιώματα από γενετής τους στην υπεροχή και στον πλούτο, έχουν συνασπιστεί σε ανθρώπους του χρήματος. Πολύ γνωστοί σύγχρονοι και παλαιότεροι έχει αποδειχθεί ότι μετήχαν σε αυτές τις εταιρείες και είναι από πολιτικο-οικονομικής σκοπιάς, μπορεί να πει κανείς, ένα συγκεκριμένο καρτέλ το οποίο επιδιώκει την προαγωγή δια του πολέμου των επιδιώξεών του και την κυριαρχία στον κόσμο. Επιδιώκουν συγκεκριμένα, βεβαίως υπάρχουν θεωρίες ότι αυτοί προκάλεσαν τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά βεβαίως είναι στην σφαίρα της υπόθεσης. Αλλά αυτή τη στιγμή παίρνουν ενεργό μέρος στην τάξη πραγμάτων, στη νέα τάξη πραγμάτων και είναι εναντίον κάθε κατεστημένου, κάθε ηθικής, κάθε θρησκείας. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν ένα νέο σύστημα αξιών προκειμένου οι ίδιοι να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν πλήρως με μία κυβέρνηση σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ποια είναι η εξέλιξη της οργάνωσης μέχρι σήμερα, συνεχίζει να υφίσταται? Κοιτάξτε, καταρχήν είπαμε δεν είναι μία, είναι κυρίως η βαβαρική που τους περασμένους αιώνες είχε επικρατήσει, εξακολουθεί να έχει την έδρα της από ό,τι γνωρίζω στο Βερολίνο και έχουν επεκταθεί τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουν και σήμερα ένα site, το illuminatinews.com, στο οποίο φιγουράρι μου είπανε πρώτος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αδελφός του, ο κυβερνήτης Σφαρτσενέγκερ και κάποιοι άλλοι. Έχουν διασπαστεί σε πολλές οργανώσεις, όπως από ό,τι μπόρεσα να αντιληφθώ, είναι πολλές αυτές οι οργανώσεις. Τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά? Κοιτάξτε, αυτή του Φιδιού ξέρω ότι εξακολουθεί, η αδελφότητα του Φιδιού εξακολουθεί να υπάρχει. Η αδελφότητα των ανατολικών θρησκειών εξακολουθεί και αυτή να υπάρχει. Είναι αυτή η οποία έχει στο μέσο κάθε λέξη, μετά από κάθε λέξη, τις τρεις τελείες. Έτσι. Είναι και αυτή πάρα πολύ δυνατή. Αλλά παίρνει πάντοτε διάφορα ονόματα και διάφορες καταστάσεις. Δεν γνωρίζουν όλοι ποιος βρίσκεται δίπλα του, από πάνω του ή από κάτω του. Και είναι σε πυραμιδοειδής η δομή τους. Δηλαδή έχουν στο πάνω μέρος της πυραμίδος, όπως το αμερικανικό δολάριο με το μάτι της ηθικής που προεξέχει, είναι η μεγάλη, η δυνατή αυτής της ίδιας ομάδος, και πιο κάτω είναι ο λαός στην πυραμίδα, που ο λαός ο οποίος άγεται και φέρεται. Δεν έχει καμία ουσιαστική συμμετοχή εδώ η βάση όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων.